Γεια σου, είμαι Μαρία Λιάκου και παρακολουθείς το κανάλι Ιστορίες Βιβλίων. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου κάποιες αγορές που έκανα σε κάποια βιβλία. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την επίσκεψή μου στην έκθεση βιβλίου στην πλατεία Κοτζιά. Εγώ πήγα Κυριακή μεσημέρι και ομολογώ ότι δεν βρήκα μια μεγάλη ποικιλία βιβλίων σε σχέση με τις επισκέψεις μου τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η μέρα και η ώρα που πήγα, γιατί δεν μπόρεσαν οι εκδότες να ανανεώσουν έγκαιρα τα βιβλία. Όλα αυτά τα χρόνια που επισκέπτομαι την έκθεση, είναι γεγονός ότι έχω βρει αρκετά καλά βιβλία, γιατί κατά καιρούς εμείς οι βιβλιόφιλοι δανείζουμε βιβλία τα οποία δεν μας επιστρέφονται, όπως επίσης και χαρίζουμε ή εμπλουτίζουμε κάποιες βιβλιοθήκες. Έτσι κάποιες παλιές εκδόσεις κατά καιρούς τις νοσταλγούμε ή τις χρειαζόμαστε. Θα σας έλεγα να επισκεφτείτε την έκθεση βιβλίου και σίγουρα κάποια βιβλία θα βρείτε. Οι δικές μου αγορές ήταν από τις εκδόσεις Ίκαρος, το βιβλίο του Δημήτρη Λαμπρέλη «Χριστούγεννα στην ποιήση» του Μίλτου Σαχτούρη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το είχα, αλλά κάπου το δάνεισα και βέβαια δεν μου ξαναήρθε. Επίσης από τις εκδόσεις Ίκαρος πήρα το βιβλίο «Νερό Καρκάγια» του Μάρκου Μέσκου. Ένα άλλο βιβλίο που αγόρασα είναι οι ψυχαναλυτικές αναψηλαφίσεις του έργου του Ανδρέα Εμπειρίκου, γιατί όλο και κατά καιρούς έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην προσέγγιση του Ανδρέα Εμπειρίκου και από την ψυχαναλυτική πλευρά. Ένα βιβλίο το οποίο το έγραψα και το ανέφερα και στο blog, το οποίο ελπίζω ότι κάποια στιγμή να βρω χρόνο και έτσι να το αναθερμάνω και να το εμπλουτίσω, είναι κάποια βιβλία στην Ιταλική γλώσσα που έχουν σχέση με τη γραφή. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγόρασα από την Amazon. Αφορά έναν οδηγό χρησμό για συγγραφείς και αναγνώστες. Πέρα από το ότι με προσέλκυσε το θέμα, το πήρα γιατί θέλω να κάνω, να με βοηθήσει βέβαια και σε μια πρακτική εξάσκηση στην Ιταλική γλώσσα την οποία μαθαίνω. Είναι σαν ένας μικρός χρησμός, γιατί σε μια τυχαία σελίδα μπορείς να βρεις μία έννοια και δίπλα έχει κάποιες άλλες έτσι σημειώσεις. Μακάρι να μεταφραστεί και στα ελληνικά. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τη δημιουργική γραφή θα τους είναι χρήσιμο. Ένα άλλο βιβλίο που αγόρασα, το οποίο φαντάζει να είναι επιστημονικό, αλλά στην ουσία είναι μια απλουστευμένη προσέγγιση, είναι το βιβλίο του David Hunt που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροπή, σε μετάφραση της Βερόνας Πέτρου και επιμέλεια της Κύρα Σκοτζιά, «Η αρχή της απιθανότητας». Εδώ έχει βέβαια κάποια επιστημονικά στοιχεία το βιβλίο. Δεν απευθύνεται σε άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά τα μαθηματικά. Υπάρχουν κεφάλαια που έχει μια απλούστευση των όρων της φυσικής, των μαθηματικών, αναφορές για το τυχαίο που όλο και πιο συχνά το βλέπουμε να συμβαίνει, και δίνει κάποιες εξηγήσεις από την πλευρά των στατιστικών δεδομένων. Έχει αναφορές βέβαια και στο Ιούγκ και στην λογοκλοπή, καθώς επίσης και στα τυχερά παιχνίδια, γιατί συμβαίνει συχνά κάποια άτομα να κερδίζουν πολλές φορές ένα λαχείο ή άτομα τα οποία
προσελκύουν απίθανες συμπτώσεις στη ζωή τους, παραδείγματος χάρη να τους έχει χτυπήσει κεραυνός αρκετές φορές, και άλλα θέματα. Σας το συστήνω, και ειδικά για περιπτώσεις που θέλετε να κάνετε δώρο σε κάποιο άτομο το οποίο δεν του αρέσει η λογοτεχνία, αλλά του αρέσουν πιο πολύ τα επιστημονικά, αλλά δεν αντέχει και τα φιλοσοφικά βιβλία, είναι μια καλή πρόταση. Αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και ως την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις πολλές και καλές αναγνωστικές επιλογές.